Ο Διομήδης έχει κάνει την εμφάνισή του και είμαστε σε επιφυλακή. Χιονοπτώσεις ήπιας μορφής, έντονες βροχοπτώσεις και ομίχλη, το σκηνικό του καιρού στο οροπέδιο Λασιθίου με τις υπηρεσίες του Δήμου να βρίσκονται σε επιφυλακή. Οδηγηθήκαμε και σε κλείσιμο της διέλευσης εντός του αγροτικού οδικού δικτύου εντός του κάμπου για να αποφύγουμε τυχόν προβλήματα και ατυχήματα. Άρα ο κάμπος είναι κλειστός, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει διέλευση αυτή τη στιγμή από τον κάμπο. Είναι επικίνδυνα, υπάρχουν δυνατικές διαβάσεις, υπάρχουν γέφυρες που έχουν πλημμυρίσει. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η ώρα είναι 10:30, άρχισε να χιονίζει στο Τζαρνιάδο, το κρύο είναι τσουχτερό, 1 βαθμός Κελσίου αυτή την ώρα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την ομίχλη. Είναι απαράδεκτο για μένα. Σε ποιο σημείο να μας πείτε? Στο σημείο του Αφιένα, στην Άμπελο, στα σύνορα με το Δήμο, με τον ομό Ηρακλείου. Είναι απαράδεκτο για μένα από το καλοκαίρι μέχρι τώρα και οι γραμμές να μην έχουν γίνει ακόμα. Ένας που δεν ξέρει τον δρόμο δεν μπορεί να περάσει καθόλου. Να φτιάξουν τον δρόμο σωστά, να βάλουν τις διαγραμμίσεις αυτές που υπάρχουν, σήμανση. Βέβαια, είναι ένα σημείο που επικίνδυνο. Είναι έτσι να κάνουν λίγο απέσει τον κρεμό και δεν θα σε βρούνε ποτέ. Αυτές οι εικόνες επικρατούν στην περιοχή του Χώνου, ενώ μέσω της σύραγγας οροπεδίου κατεβαίνουν 45.000 κυβικά νερού την ώρα στο φράγμα Αποσελέμη. Αυτή τη στιγμή κατεβάζει 40 με 45.000 κυβικά την ώρα η σύραγγα του Αποσελέμη. Αν χρειαστεί περαιτέρω, θα ανοίξει κι άλλο. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Βρέχει, χιονίζει, στο Λασίδι είμαστε. Εντάξει, αναμενόμενα. Παιδιά, ρακί με το μέλι, άμα θέλετε, κάτσε θα σας κεράσουμε. Ο χειμώνας θέλει την καλοπέρασή του. Αν έρθει ο χειμώνας, δεν έρχεται η άνοιξη. Βέβαια, τα προβλήματα πάντα υπάρχουν. Η θέρμανση που είναι πανάκριβη και το κόστος είναι δυσβάστακτο για τον κόσμο, ειδικά σε περιοχές σαν τη δική μας. Και εμείς είμαστε συνηθισμένοι τα βουνά στα χιόνια που λένε. Περιμένουμε επισκεψιμότητα, περιμένουμε αυτές τις μέρες να κινηθούν τα μαγαζιά. Η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια λόγω COVID, αλλά τηρούμε τα μέτρα, μένουμε ασφαλείς και μένουμε στο τζάκι. Μένουμε ζεστοί. Νομίζω ότι μας ζηλεύουν κιόλας. Θεωρώ ότι είμαστε στο καλύτερο τόπο που μπορεί να είναι κανείς. Ελπιστούμε τώρα ότι θα κάνει λίγο παραπάνω. Οπότε θα μας κάνουν την τιμή να μας επισκεφτούν παραπάνω ο κόσμος. Ελπίζω να μην έχουμε προβλήματα. Η βροχή έφτασε τα 77 χιλιοστά χθες βράδυ στο οροπέδιο, όπως δήλωσε ο Γιάννης Στεφανάκης, ο οποίος έδωσε εντολή για το κλείσιμο του αγροτικού δικτύου που οδηγεί στον κάμπο για λόγους ασφαλείας. Επίσης, στη γέφυρα από Άγιο Κωνσταντίνο προς μέσα στα Λασίθη και εκεί έχουν μπει απαγορευτικές πινακίδες. Θα πρέπει οι οδηγοί να ενημερώνονται από τις πινακίδες και να τηρούν τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στις πινακίδες. Έχετε κόσμο στα Σαββατοκύριακα? Πάρα πολύ. Έρχεται να ξεφύγει από το όγλος, από την πανδημία και τα λοιπά, εδώ μέσα περισσότερο καθαρή και να παίξει λίγο με το χιόνι, ειδικά τα παιδιά. Το κρύο είναι τσουχτερό, με τις ξυλόσομπες να έχουν πάρει φωτιά. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στο Τζερμιάδο, με δημότες και επισκέπτες να πίνουν ρακόμελο για να ζεσταθούν.